πρώτη μου σκέψη όταν μου έγινε η πρόταση για να συμμετάσχω και εγώ στο σόου ήταν ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ. Η δεύτερη σκέψη ήταν ότι θα ξεφτυλιστούμε λίγο. Και η τρίτη σκέψη είναι επειδή υπάρχει το φιλανθρωπικό στη μέση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τσαλακωθώ, θα περάσω καλά, θα γελάσουμε όλοι μαζί, αλλά είναι για έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Το αδύναμο μου σημείο νομίζω είναι ότι δεν έχω ξανακάνει μίμηση, δεν είμαι ηθοποιός, οπότε χρειάζεται παραπάνω δουλειά. Έχω το φωνητικό μέρος, αλλά δεν έχω το υποκριτικό. Θα προσπαθήσω και θα βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο μόνος λόγος που με κάνει να θέλω να κερδίσω είναι αυτός. Για να δώσω όχι σε ένα, σε διάφορα ιδρύματα. Να μπορέσω να συνεισφέρω κι εγώ. Πριν πατήσω τον μπάζι, σας το λέω. Beyonce δεν κάνω, κορμάκια δεν φοράω. Κώστα, καλώς όρισες. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι, καλώς σας βρήκα. Όλα καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι έτοιμος? Πολύ. Για τα πάντα? Για τα πάντα, ναι. Να φορέσεις και τα κορμάκια της Beyoncé? Όχι, εντάξει. Γιατί... Το έκανα, το δήλωσα κιόλας. Το δήλωσες, και άμα σου τύχει? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Τώρα που σου τύχει ο Γιάννης Πουλόπουλος, τι γίνεται? Πρώτη φορά κορμάκι. Όχι, αλήθεια είναι. Νομίζω εντάξει, είναι στο στυλ μου. Ναι. Έχω ξανατραγουδήσει στα μαγαζιά που εμφανίζομαι το συγκεκριμένο τραγούδι. Θεωρώ ότι χαιρώ τον εαυτό μου που μου έτυχε αυτό το τραγούδι, τουλάχιστον για το πρώτο live. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι πρόβες σου. Είσαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχετε πολλά κοινά στοιχεία. Ναι. Με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Έχει δύο πολύ ωραία μάτια, όπως είναι και τα δικά σου. Και έτσι, εγώ... Σ' αγαπώ. Μπορούμε να φιλιόμαστε μέχρι αύριο μαζί, αν θέλεις. Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι ο Γιάννης Πουλόπουλος αποφεύγει την κάμερα γιατί είναι ένας άπειρος καλλιτέχνης, είναι η πρώτη του επαφή. Οπότε το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο Κώστας. Αυτό. Και μετά κάτω. Αυτό είναι ταπεινό. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι, αυτό που όχι με ενοχλεί, μου φαίνεται δύσκολο, είναι ότι τραγουδάει λίγο με κλειστό το στόμα. Πρέπει να προσέξει ο Κώστας την άρθρωση. Λίγο το πια. Να μην είναι τόσο ανοιχτό. Πια. Πια. Είναι πια. Γενικά να είναι πιο κλειστό το στόμα του. Πια. Όχι. Αγάπη μου, δεν θα σε ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί ο Κώστας το ζει όλο αυτό. Αγάπη μου. Αυτό, αυτό. Όχι. Παλαμόρε κομιτσέ του. Αγάπη μου. Πολύ... Τι έγινε, ου, πολύ, Έτσι, εκείνο το σημείο, ναι, είναι πολύ... πάει μπροστά πάνω. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε εκείνη τη δεκαετία. Τότε τραγουδάγαν διαφορετικά. Τελείως, τελείως διαφορετικά, ναι. Και έχει, αυτό που με δυσκολεύει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι τραγουδούσε με αρκετά κλειστό το στόμα. Και εγώ επειδή τραγουδάω με αρκετά ανοιχτό το στόμα, με δυσκολεύει πάρα πολύ το να αρθρώσω σωστά. Πάμε να δούμε πώς τραγουδούσε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έτσι συναισθαλμένα και ντροπαλά, σου εύχομαι καλή επιτυχία, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε παρακαλώ. Και εμείς αποχαιρετούμε τον Κώστα Μαρτάκη και υποδεχόμαστε το Γιάννη Πουλόπουλο. Σε έκλειψε,
τώρα πια, για πια θα τραγουδώ χωρίς μου βράδια σου, όπως όμως άδεια σου, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Της μονιάς στη βρύση δεν έχει πια νερό, ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα την εκαρτερώ, μα θα την εκαρτερώ. Ποια νύχτα σε για πίκρα σε έκρυψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ νωρίς που βράδια σου, ο κόσμος άδεια σου, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να κοιτάω κάτω, φτάνει. Έλα, μάτσε. Θα σε κοιτάξω, θέλω να σε εδώ. Αυτό ήταν. Έτσι, αυτό ναι. Είναι χειρότερο τώρα. Αυτό είναι το χειρότερο. Παναγία μου. Καλώς όρισες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα. Γυμνασμένο σε βρίσκω. Ναι. Είμαι στον όγκο. Είσαι στον όγκο τώρα, μάλιστα. Είναι από την οικοδομή, από την οικοδομή. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Το πρωί. Ήσουν πάρα πολύ καλός, Κώστα Μαρτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσω τώρα. Παγνώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Ντρέπεσαι, ναι. Εσπέρα μου, κύριε. Ναι. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τώρα, γιατί πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ με τα παιδιά, τις δασκάλες, στα φωνητικά την Βικτόρια Χαλκίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την acting coach Σία Κοσκινά. Πραγματικά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και τη Μαρία Λιδαράκη, τη χορογράφο μας. Και εδώ είναι οι μαθητές της Ιας Κοσκινά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας έχουν στηρίξει, γιατί εντάξει, συγκεκριμένα εγώ και οι υπόλοιποι τραγουδιστές του σοου, είναι λίγο δύσκολο το να μπει σε όλο αυτό. Αλλά μας έχουμε πολύ καλούς δασκάλους και τις χρειές μας και το πώς τραγουδάμε, πώς φερόμαστε, όλα μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσω, παρακαλώ. Να ξεκινήσω από τις κυρίες. Κατερίνα, πώς τυχαίνει τώρα. Πάλι από σένα θα ξεκινήσω. Και πώς τυχαίνει τώρα, και πάλι ερωτικά πράγματα πρέπει να πω. Τι να πω και το πιάνω αυτό το αγόρι, το πιάνεις, ναι, αλλά έτσι όπως το πιάνεις, ξέρεις, δεν έχει. Α, μπράβο, πιάσε εγώ που σου λέω. Πιάνει αυτό. Γύρνα, γύρνα λίγο. Να πάω. Όχι, γύρνα. Κώστα μου. Είναι το φόρτε σου. Κώστα μου, θα πιαστείτε πολύ. Πιάνονται. Είναι το φόρτε σου. Όχι, αλλά αύριο θα ξέρεις τι θα λένε αύριο. Συγγνώμη, πιάνεστε. Με πιάσε. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε, με οδηγείς έτσι με μεγαλύτερη ευκολία σε αυτό που έχω να πω. Ένα μόνο θεματάκι είχα εκτός από αυτό το πολύ ερωτικό, την πολύ ερωτική ερμηνεία. Ξέρεις, ρε παιδί μου, τον έχω δει μόνο. Τι θα κάνεις πάλι. Δεν πιάνονται μόνο, κουνιούνται κιόλας. Αυτό δεν το λένε κουνιούνται, γεράσιμε, το λένε τρίβονται.
Λοιπόν, λυπέ ένα πράγμα. Και τι ώρα είναι, το ραδιοτηλεοπτικό. Βέση μου, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Όταν έβλεπα πάντα στις ταινίες, δεν το ξέρω προσωπικά, μετά από αυτό που μου το υπενθύμησες, θα πάω και στο ρεστοράν που έχετε το 25 πιο σεξι, το βλέπω. Να σου πω κάτι. Ποιος το είπε. Τους 25 πιο σεξι, όποιος και να το πει, εγώ παίζω. Σε τι βαθμίδα είσαι στους 25. Ορίστε. Σε τι είσαι, ο 24ος, ο 15ος, σε τι. 17, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, μωρέ, 17. 17. Ο 26ος. Ποιοι είναι αυτοί που είναι παραπάνω. 25 ήταν. Α, δεν ήταν 25. Τον 26ο δεν το ξέρω, δεν με αφορά. Είναι χαμηλά. Okay. Ρε Κώστα, είναι ένα πράγμα το οποίο όμως δεν ξέρω πώς μπορείς να το αποκτήσεις. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνδρας, είχε κάτι το και καλυμμένα άγριο. Είχε αυτό το που εσύ είσαι λίγο πιο ραφινάτος, λίγο πιο μαλακός. Σου δίνει την έννοια, ότι, την αίσθηση, ότι είναι ένας άνδρας πιο του λιμανιού, αλλά ταυτόχρονα και σεμνός και ντροπαλός. Το λιμάνι λίγο μας λείπει, το οποίο όμως δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις. Μπράβο. Να βοηθήσω, κύριος Διευθυντής. Μιλάμε κάποιους άλλους που έχουν κάνει καριέρα στα λιμάνια. Δηλαδή, ξέρεις. Είναι λίγο πιο ραφιναρισμένη η δική σου κίνηση. Αυτόν μου δίνει την έννοια πάντα, δεν το ξέρω, ότι θα ήταν. Άστο να μην το πω. Μπέση. Ναι, αυτή η γοητεία του σεξ. Μπράβο, που έχουν εισκαμμένοι άντρες που τρελαίνομαι. Εγώ θέλω τον Κώστα περισσότερο. Μπορώ. Βεβαίως, εννοείται. Θέλω πολύ τσαλάκωμα, όχι λίγο. Και είμαι αυστηρότερη με τους νεότερους, γιατί ξέρω ότι χωράει και ότι έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Είσαι πάρα πολύ καλός, ό,τι και να πούμε δεν. Αλλά σαν δασκάλα θέλω να σου πω ότι περιμένω λίγο πιο γκαραζοτεκνό να γίνεις και να τσαλακωθείς. Και άμα δεν τσαλακωθείς, θα σε τσαλακώσω εγώ. Οκ. Ναι, να κανάτα. Γεράσιμε. Γκαραζοτεκνό. Εγώ νομίζω ότι επειδή είπες ότι είναι κοντά σου, δεν σημαίνει ότι όταν κάτι είναι κοντά μας μπορούμε να το κάνουμε και εύκολα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αίσθηση του καλού παιδιού που ήταν ο Γιάννης εκεί που τραγουδούσε και στις ταινίες, αυτή η αίσθηση του καλού παιδιού που είχαμε, αυτή την αίσθηση την έβγαλες, παρότι είναι μια η αίσθηση ενός καλού παιδιού μιας άλλης εποχής και δείχνει ότι όλα τα καλά παιδιά είναι σε όλες τις εποχές τα ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερό. Πιάσαμε τα καλά παιδιά τώρα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε και κάτι, γιατί βλέπω το fan club εδώ πάρα πολύ δυνατό. Οπότε, αφού πιάσαμε τον κύριο Πλούταρχο, τον κύριο Πουλόπουλο, εύχομαι και στον κύριο Πλούταρχο την επόμενη φορά, για να ολοκληρωθούμε. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω πάλι με την κυρία Μάλφα, δεν είμαστε συνεννοημένοι. Είχες ένα μικρό άγχος, είχες ένα μικρό track και η κυρία Καραβάτου το ίδιο, γιατί εντόπισε ότι μάλλον ήθελε τον κύριο Κρατερό για καλύτερους βαθμούς, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε βάλει ακόμα βαθμούς. Δεν έχουμε, ναι, για μετά λέμε. Είχε μια μικρή ασάφεια όσον αφορά τον τρόπο που προσέγγισε τον ερμηνευτικό και μόνο, έτσι. Για το τραγούδι δεν θα μιλήσω, έχει τη δική σου προσωπικότητα. Οπότε μιλάω πιο πολύ για το acting, όπως μίλησε και η Μπέση. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είσαι λιγότερο αγχωμένος. Έγινε. Θα προσπαθήσω. Μπράβο Κώστα μου, μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας θυμίζω πάντα ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές και μπορείτε να ψηφίσετε τον καλλιτέχνη που εσείς προτιμάτε.